120.000 μόνιμους κατοίκους, αναμφισβήτητα η Λάρισα είναι η πρωτεύουσα του Θεσσαλικού κάμπου, που σφίζει από ζωή όλες τις εποχές του χρόνου. Αναρωτιέστε τι μπορεί να κάνει κάποιος στη Λάρισα τον Ιούλιο. Πρώτον, να ψωνίσει στην αγορά. Και δεύτερον, να πιει καφέ, αν βρει θέση, σε ένα από τα πολλά μαγαζιά της πόλης. Μένοντας εντυπωσιασμένοι από τους έντονους ρυθμούς της πόλης, κατευθυνθήκαμε προς ένα ιστορικό πλέον μαγαζί, ένα από τα πολλά κοψιδάδικα, όπως τα ονομάζουν οι ντόπιοι κάτοικοι. Το Βασίλειο της Σούβλας θα το ονομάζαμε εμείς. Πότε ξεκινάει η ιστορία του μαγαζιού αυτού? Ξεκίνησε σαν χάλκι για κάνα χρόνο, μετά το έκανε μικρή κουκλάδα και μετά έγινε μικρή πουλιά. Αλλά το 1945-46 είναι αδάμος. Από το μαγαζί εδώ έχουν περάσει ολίγες προσωπικότητες. Τι θυμάστε εσείς από εκείνα τα χρόνια? Από αυτά που θυμάμαι εγώ σαν παιδάκι, όταν ήμουν το 1964, θυμάμαι, είδα με τα ίδια μου τα μάτια τότε, ήμουνα 12 χρονών και είδα τον Ωνάση με τη Μαρία Κάλλας, είδα την πριγκίπισσα Ράτσβιλ, με κάτι εφοπλιστές της εποχής που δεν θυμάμαι φυσικά τα ονόματά τους, αλλά αυτούς τους έχω δει με τα μάτια μου να έρχονται στο μαγαζί μας. Με τα ίδια μου τα μάτια είδα την Γεωργία τη Βασιλιάδου που ερχότανε, το Γούλι το Στολίγκα, το Φραγκίσκο Μανέλη. Ποιο είναι το μυστικό του μαγαζιού, γιατί έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια? Σπεσιαλιτέ είναι η καλοπροαίρετη θέλησή μας να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη. Φυσικά, τι άλλο εκτός από το παραδοσιακό κοκορέτσι θα μπορούσαμε να δούμε την ώρα της κατασκευής του? Το κοκορετσάκι το φτιάχνουμε από σικοταριές γάλακτος. Παίρνουμε καλά τις σικοταριές μας. Αφού τα πιούμε καλά, τα κόβουμε σε κομμάτια της προτίμησής μας. Τώρα θα το αλατοπιπερώσουμε, η αναλογία είναι με το μάτι. Ανάλογα με την ποσότητα την οποία έχουμε και ανάλογα με το πώς το τρώει ο καθένας, βάζει και το ανάλογο υποτίθεται υλικό του στο μπαχάρι. Θα τρίψουμε το κρεμμυδάκι μας που είναι πάντα απαραίτητο στο κοκορετσάκι. Λάρισα σημαίνει μεταξύ άλλων και χαλβάς. Μπορεί το όνομα να δόθηκε από τα Φάρσαλα, μιας και εκεί πρωτοξεκίνησε η παρασκευή του, δεν υπάρχει όμως μέρος στην περιοχή που να μην τον κατασκευάζει. Σε ένα από τα εργαστήρια παρακολουθήσαμε την ιδιαίτερη διαδικασία που ακολουθούν οι μάστορες του χαλβά. Να ρίχνουμε το νερό μέσα. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο που ξεκινάμε να φτιάχνουμε το χαλβά. Βεβαίως. Βράζουμε νερό. Ναι. Τώρα που ρίξαμε το νερό, αμέσως ρίχνουμε και τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε για να μην καεί η ζάχαρη. Και τώρα περιμένουμε να βράσει. Τώρα ρίχνουμε το νεσεστέ, που είναι νερό και νεσεστές. Είναι μια σκόνη, είναι νεσεστές. Σκόνη, ναι, η οποία κάνει τον χαλβά. Τώρα που θα το ρίξουμε μέσα, από υγρό θα γίνει στερεό. We'll be right back.
Λοιπόν, τώρα για να το ξεκολλήσουμε από το καζάνι, ρίχνουμε βούτυρο, αλλιώς δεν ξεκολλάει. Κυρίαρχο είναι αυτό, η τεχνική του κάθε μάστορα, και μετά είναι η ποιότητα των υλικών. Στο χέρι μου κρατάω ένα μπολάκι με αμύγδαλα. Ναι. Αυτά θα τα ρίξουμε μέσα. Αυτά εμείς, εγώ σαν μάστορας, τα ρίχνω στη μέση της διαδικασίας του ψησίματος του χαλβά. Έτσι, μπράβο, ωραία. Βλέπουμε, μαθαίνεις εύκολα. Αν μείνω από δουλειά, θα έρθω να φτιάξω χαλβά. Βεβαίως. Χαλβά φαρσάλο. Ο χαλβάς πήρε την τούμπα του και εμείς επιστρέψαμε για μια βόλτα στην πόλη που ξέρει να περνάει καλά όλες τις ώρες της ημέρας.